Θα πάμε μετά από πολύ καιρό στον καθηγητή ανοσολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τον κύριο Παναγιώτη Βλαχογιαννόπουλο. Από την ημέρα που έφυγε από την Επιτροπή Φάρμακο Επαγρύπνησης, κάποια πράγματα άλλαξαν. Τουλάχιστον φαίνεται ότι έχουμε κίτρινες κάρτες, καταγραφές κτλ. Βέβαια, πρέπει να το πω, δημοσιοποιήσεις δεν έχουμε. Και ο καθηγητής έλεγε ότι αυτό θα έπρεπε να είναι το δεύτερο στάδιο, γιατί αν θες να σπάσεις την αμφιβολία, την περιέργεια, τα σενάρια της συνωμοσίας, τα σπάς με διαφάνεια. Τα δείχνεις όλα και τα εξηγείς. Σήμερα μάλιστα που έχεις καταφέρει να εξειδικεύσεις ότι είναι ένα καλό όπλο, αλλά όχι το απόλυτο κυπανάκια. Καλημέρα κύριε Βλαχογιαννόπουλε. Καλημέρα σας. Για πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, και θέλω να ξεκινήσω ακριβώς από αυτό, γιατί νομίζω ότι μετά από πολύ καιρό πρέπει κάποιος να σας ρωτήσει. Η παρέτησή σας έγινε γιατί βλέπατε να κολλησιεργούν καταστάσεις. Πέτυχε το στόχο της? Πιθανώς να έχει πετύχει κάποιο στόχο, διότι κάποιες συνειδήσεις συνταράχτηκαν, ακόμη και μέλη της Επιτροπής για τα παιδιά τους, έχω μάθει. Υπάρχει ένα μέλος της Επιτροπής που έγραψε κίτρινη κάρτα για την κόρη του, επειδή είχε ορισμένες παρενέργειες από το εμβόλιο. Επομένως, φαίνεται να συσσωρεύονται κίτρινες κάρτες, και εγώ τουλάχιστον έχω στείλει αρκετές με διάφορα προβλήματα για τα οποία έρχονται ασθενείς σε μένα, επειδή είχα βγει μπροστά και με ξέρουν. Σίγουρα συσσωρεύονται κίτρινες κάρτες, εμπειρία συσσωρεύεται, δεν δημοσιοποιείται, είναι αλήθεια. Αλλά πρόσφατα είχα δηλώσει ότι μάλλον η πλήρης εκτίμηση των εμβολίων θα γίνει αργότερα, όταν μαζέψουμε όλες αυτές τις κάρτες με ειλικρίνεια, χωρίς προκατάληψη, και τις εξετάσουμε. Και δεν τις εξετάσει ο ΕΟΦ, τις εξετάσουν ανεξάρτητοι ερευνητές, στους οποίους θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν, δηλαδή να γνωστοποιηθούν, να το πω καλύτερα. Mm-hmm. Είναι γεγονός ότι μια φορά είχε δίκιο και η υπεύθυνη του τμήματος της Επιτροπής Εμβολιασμών που είπε, ρε παιδιά, πιο πολύ φτάνε στις ειδήσεις για παρενέργειες στο τύπο παρά στο ΕΟΦ. Αυτό είναι αλήθεια. Και αυτό μάλλον πυροδότησε επίσης, τουλάχιστον από την πλευρά των συνεπών γιατρών, την προσπάθεια να στέλνουν κίτρινες κάρτες χωρίς προκατάληψη, για να κατανοήσουμε το πρόβλημα. Μάλλον λοιπόν κάτι έχει γίνει από αυτού. Μάλιστα. Νομίζω ότι έχετε συμβάλει με έναν τρόπο. Θέλω να έρθω με λίγο χωρίς δραματοποίηση σε μερικά ζητήματα. Ακούγα χθες και τον Πρωθυπουργό και τα μέλη της Επιτροπής που βγήκαν σε παράθυρα τηλεοπτικά. Προσδιορίζουν αυτή τη στιγμή, και ξεκινάω από τη Δέλτα κύριε Βλαχογιαννόπουλε, που είναι πολλά σήμερα, προσδιορίζουν αυτή τη στιγμή τη Δέλτα σε ένα 12%. Εγώ δεν ξέρω αν είναι σωστή η καταγραφή τους, γιατί έχω πολλές αιρέσεις και αμφισβητήσεις από αυτή την εκπομπή για την επιδημιολογική επιτήρηση και ιδίως την γονιδιωματική. Όμως 12% λένε, θα πω με τα λεγόμενά τους, μπορεί να είναι λιγότερο, μπορεί να είναι και περισσότερο, 12%. Άρα, λέω εγώ, το υπόλοιπο 88% δεν είναι δέλτα αυτή τη στιγμή στην αύξηση των κρουσμάτων. Γιατί λοιπόν δελτοκρατούμαστε non-stop 24 ώρες το 24ωρο? Εκτός αν έχουν εικόνα ότι είναι πολύ παραπάνω και δεν το λένε. Είναι γεγονός ότι η γονιδιωματική επιτήρηση της πανδημίας δεν γίνεται τόσο σχολαστικά και τόσο εκτεταμένα όσο θα θέλαμε να γίνεται. Αυτό είναι γεγονός, το καταλαβαίνουμε όλοι. Έτσι, δειγματοληπτικά, ελάχιστα δείγματα μελετώνται. Και να σας πω και κάτι. Δεν μας είπανε και πώς είναι αυτά. Δεν μας είπανε, ας πούμε, όταν έχουμε, 64.000 θετικά κρούσματα τους τελευταίους μήνες, πόσο τους 100 αυτό είναι δέλτα, κάνοντας μια αναγωγή, αλλά με ικανό αριθμό δειγμάτων. Αυτό είναι γεγονός. Από εκεί και μετά, νομίζω ότι σε αντίθεση με πολλούς που λένε ότι ήταν ψύχρεμη η παρέμβαση του Πρωθυπουργού, δεν έχει λίγο πανικό. Έτσι, η Δέλτα την περιμένουν, γιατί όντως έχει μεγάλη μολυσματικότητα. Mm-hmm. Κατά τη γνώμη μου έχει μικρή τοξικότητα. Η δε τοξικότητα σε μια κοινωνία ενός ιού εκτιμάται ως εξής. Πρώτον, εάν δεν μολύνει, εάν δεν σκοτώνει όλες τις ηλικίες, τοξικότητα στις νεαρές ηλικίες που δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί είναι μηδέν σχεδόν. Τοξικότητα στους ήδη εμβολιασμένους είναι πολύ μέτρια, διότι όπως έχουμε πει, η πρωτεΐνη ακίδα έχει λίγο διαφορετική δομή, αλλά στην ουσία
δεν αλλάζει πάρα πολύ σε σχέση με το κλασικό στέλεχος της Βουχάν για το οποίο εμείς εμβολιαστήκαμε και μένει πλέον η τοξικότητα στους ανεμβολίες τους μεγάλης ηλικίας. Επομένως, η τοξικότητα έχει να κάνει με την ενδογενή τοξικότητα που έχει ο ίδιος ο ιός, με την τοξικότητα η οποία αναπτύσσεται στα άτομα τα οποία προσβάλλει, τα οποία αν είναι μικρής ηλικίας είναι μηδέν. Άρα λοιπόν τι περιμένω, ναι, να αυξηθούν τα κρούσματα χωρίς να αυξηθεί όμως η τοξικότητα και χωρίς να αυξηθεί η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θα γίνουν νοσηλίες, θα αυξηθούν οι νοσηλίες. Ήδη αυξήθηκαν σε σχέση με, τα εξιτήρια. Αλλά θα είναι νοσηλίες μη επιπεπλεγμένες, ελάχιστες θα οδηγηθούν σε μονάδες και νομίζω ότι το Σύστημα Υγείας δεν θα πιεστεί. Άρα όλος αυτός ο πανικός νομίζω θα μπορούσε να μετριαστεί. Μισό λεπτό. Επειδή καλά κάνετε εσείς και λέτε ότι από την παρατήρηση μέχρι τώρα της Δέλτα στις μικρές ηλικίες η τοξικότητα είναι χαμηλή. Αυτό είναι αντιληπτό. Επιδημιολογικά μπορεί να το παρατηρήσει κανείς. Αλλά επειδή εδώ, το ξέρετε καλύτερα από μένα, μιλάμε για κρίση και για παρέμβαση δημόσιας υγείας. Τι σημαίνει η τοξικότητα στις μικρές ηλικίες είναι χαμηλή? Ότι δεν κάνουμε τίποτα για να τις προστατεύσουμε? Δηλαδή δεν κάνουμε το εμβόλιο και δεν κάνουμε και τίποτα, κανένα μέτρο προστασίας? Χήμα? Όχι, πιστεύω ότι, κοιτάξτε, νομίζω ότι ακόμη πρέπει να ακολουθούμε μέτρα ατομικής προστασίας, οπωσδήποτε. Από εκεί και μετά, νομίζω ότι τα παιδιά κάτω από τα 20 δεν χρειάζεται να εμβολιαστούν. Χρειάζονται όμως προστασία και αυτά, έτσι, στο επίπεδο της δημόσιας υγείας. Όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας, μάλιστα, η χνηλάτιση των κρουσμάτων, όλα αυτά πρέπει να γίνονται. Δηλαδή δεν μπορούμε να αφήσουμε κατά μέρος την ιχνηλάτιση και την ατομική προστασία. Μισό λεπτό, γιατρέ μου, μισό λεπτό. Γιατί ακούνε κάποιοι ιχνηλάτιση και σου λέει τι να μας παρακολουθούν. Η ιχνηλάτιση στην κοινότητα είναι βασικό μέτρο δημόσιας υγείας για να ανακόψεις τις αλυσίδες μετάδοσης. Δεν το κάνεις για προβλεπτικότητα, στατιστική ή προσωπικά δεδομένα. Για να σταματήσεις, μάλιστα, την αλυσίδα μετάδοσης. Έτσι, να το εξηγήσει ένας επιστήμονας, γιατί μου λένε γιατί επιμένεις. Θέλεις μέτρα τάξης? Όχι. Είναι βασικό μέτρο δημόσιας υγείας για όποιους δεν το καταλαβαίνουν. Στην κοινότητα. Βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως. Συνεχίστε παρακαλώ. Άρα λέτε στις μικρές ηλικίες η προτεραιοποίηση θα έπρεπε να είναι σε μέτρα προστασίας. Και η προτεραιοποίηση του εμβολιασμού σε ποιες ηλικίες και ποιες καταστάσεις θα έπρεπε να είναι? Εγώ νομίζω στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποκείμενα νοσήματα οποιασδήποτε ηλικίας και στους μεγάλης ηλικίας. Δεν μπορούμε δηλαδή να επιστρατεύουμε τους πιτσιρικάδες για να φτάσουμε δήθεν ένα κύμα προστασίας γύρω στα 80%, πώς το λένε, ένα τείχος άμυνας γύρω στα 80%, και να αφήνουμε κατά μέρος αυτούς που κυρίως βλάπτονται. Αν δείτε τη θνητότητα, ανεβαίνει κατακόρυφα μετά τα 65. Ακόμη και ο σχεδιασμός των εμβολίων, θα πω στους φίλους σας που σας παρακολουθούν, ήταν λάθος. Με την έννοια πια, η διάμεση ηλικία των εθελοντών, της Pfizer για παράδειγμα ή της Moderna, ήταν γύρω στα 55 χρόνια και βγάζουν ότι έχουμε αποτελεσματικότητα 95% ως προς τιμή λίμωξη ή ως... Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα, διότι στις μεγάλες ηλικίες εκεί πρέπει να δοκιμαστεί το εμβόλιο. Στο Ισραήλ όταν δοκιμάστηκαν τα εμβόλια αυτά σε μεγάλη γάμα ηλικιών έπεσε η αποτελεσματικότητά τους. Δεν ήταν αυτή που περιμέναμε, 95%. Άρα λοιπόν από το σχεδιασμό τους τα εμβόλια αυτά είχαν ορισμένα ελαττώματα γιατί δεν λάβανε υπόψη τους το evolution, την πορεία της επιδημίας και την πορεία των θανάτων. Γιατί το λέω αυτό? Δεν είναι σωστό εγώ ας πούμε και εσείς και οποιοδήποτε. Πιστεύουμε στο εμβολιαστικό πρόγραμμα, πιστεύουμε ότι το εμβόλιο είναι κοινωνικό αγαθό. Δεν μπορούμε να τα μαθαίνουμε αυτά από τους αντιεμβολιαστές. Οι ίδιοι πρέπει να κάνουμε κριτική ανάλυση στο σχεδιασμό των εμβολίων. Όχι να τα μαθαίνουμε εκ των υστέρων, διότι τότε αναπτύσσονται θεωρίες συνωμοσίας. Πότε αναπτύσσονται? Όταν σου έχουν πει ότι έχεις το απόλυτο εργαλείο για να θεραπεύσει, να σταματήσει την πανδημία. Και βλέπεις δίπλα στον άλλον να πεθαίνει με οξυθάνατο, τον άλλον να κάνει θρομβοεμβολική νόσο κλπ. Και λες καθίστε ρε παιδιά, μου με κοροϊδεύουνε. Και αρχίζουν και δημιουργούνται οι θεωρίες νομοσίας από αυτό. Άρα λοιπόν, ξαναλέω ότι ενημέρωση, διαφάνεια
μέτρα ατομικής προστασίας των μικρών παιδιών. Των μισό λεπτό. Αυτό για τα μικρά παιδιά. Αυτό τι σημαίνει, ότι το κράτος το απαλλάσσουμε από τις ευθύνες που πρέπει να πάρει μέτρα δημόσιας υγείας οργανωμένα? Πολύ οργανωμένα πρέπει να πάρει μέτρα. Πολύ οργανωμένα. Ποτέ. Γιατί ποιος θα κάνει τη γονιδιωματική επιτήρηση και την αλληλούχηση, ποιος θα κάνει το τέστινγκ, το σοβαρό, ποιος θα κάνει την χνηλάτηση, ποιος θα κάνει την απόμονωση, εγώ θα την κάνω? Είπαμε ότι πρέπει να πάρει οι κρατικοί φορείς, φορείς επιστημονικοί που εποπτεύονται από το κράτος, πρέπει να πάρουν όλα αυτά τα μέτρα. Δηλαδή, το Ινστιτούτο της Ακαδημίας... Μάλιστα. Γιατί, κύριε Βλαχογιαννόπουλε, εγώ σας διακόπτω, υγεία σας, για τους ακρατές να το καταλαβαίνουν. Γιατί μόνο ατομική προστασία δεν μπορεί να λειτουργήσει συλλογικά η δημόσια υγεία. Δεν γίνεται έτσι. Και τα μέτρα ατομικής προστασίας. Άλλο. Και αυτά πρέπει να βεβαίως. Αλλά πρωτίστως θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα δημόσιας υγείας. Ποιος θα βρει τα κρούσματα, εγώ? Έτσι δεν είναι? Απολύτως. Μάλιστα. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Άρα εσείς λέτε ότι θα έπρεπε να πάμε στοχευμένα. Θεωρείτε λάθος αυτό το διαχωρισμό περί ανεμβολίας των? Ναι, εγώ το θεωρώ λάθος για τον εξής λόγο. Ο εμβολιασμένος, αλλιώς τι τα θέλουμε τα εμβόλια, παιδιά, δεν κινδυνεύει. Οι ανεμβολίαστοι κινδυνεύουν, αλλά έχουν πάρει την ευθύνη να είναι ανεμβολίαστοι, τους έχουμε ενημερώσει περί αυτού. Εάν εμείς συνοστιστούμε με ανεμβολίαστους, αυτοί θα κινδυνέψουν από τους παρόμοιους ανεμβολίαστους που είναι φορείς. Εγώ δεν θα κινδυνέψω. Επομένως, το να χωρίσουμε τον πληθυσμό είναι μάλλον λάθος, είναι υπερβολικό. Εγώ, αν μου επέτρεπαν και σήμερα, θα πάω να φάω σε εσωτερικό χώρο, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν, γιατί το λέω αυτό? Πιστεύω σε αυτό που έχω κάνει. Πιστεύω ότι κάτι προσφέρει το εμβόλιο. Λέω, πιστεύω. Από εκεί και μετά, το να χωρίσεις τον κόσμο, το να δημιουργήσεις ένα τέτοιο ιδεολογικό μπελά μέσα στην κοινωνία, νομίζω δεν εξυπηρετεί κανένα. Δεν μου λέτε, ο εμβολιασμένος δεν κινδυνεύει δηλαδή, ή κινδυνεύει να νοσήσει πιο ελαφρά? Ο εμβολιασμένος κινδυνεύει να νοσήσει πιο ελαφρά. Μπορεί να μεταδώσει τον ιό? Ρωτάω τον καθηγητή ανοσολογίας. Ναι, ναι. Πολύ λιγότερο από τον ανεμβολίαστο. Μάλιστα. Γιατί το φορτίο του ιού μειώνεται πάρα πολύ γρήγορα. Μάλιστα. Είναι σωστή λοιπόν η διατύπωση ότι ο εμβολιασμένος κινδυνεύει λιγότερο, ή δεν το ξέρουμε επί της ουσίας? Εγώ θεωρώ ότι είναι σωστή η διατύπωση, κύριε Σαχίνη. Αλλιώς δεν χρειάζεται το εμβόλιο. Μάλιστα. Αμερικανική μελέτη, δημοσιευμένη στην ιατρική επιθεώρηση JAMA, όχι μια τυχαία επιθεώρηση, λέει ότι από τα παιδιά, αυτά που κινδυνεύουν να καταλήξουν στο νοσοκομείο και μεθ λόγω κορονοϊού είναι πολύ συγκεκριμένα. Και μάλιστα είναι μια μελέτη από το Φεβρουάριο του 20 μέχρι τον Ιανουάριο του 21 σε 800 μεγάλα νοσοκομεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Λέει λοιπόν, μεγαλύτερο κίνδυνο, αν και είναι σπάνιο το φαινόμενο, τα περισσότερα έχουν ήπια συμπτώματα ή είναι ασυμπτωματικά, το μεγαλύτερο κίνδυνο αντιμετωπίζουν όσα είναι παχύσαρκα, πάνω από το 2,5% των εισαχθέντων ανηλίκων, και ποσοστό 1,6% εισάγεται σε μεθ, παρότι το μοναδικό θέμα υγείας που αντιμετωπίζουν είναι η παχυσαρκία τους, ανεξαρτήτως του αν έχουν διαβήτη ή όχι. Από όλα αυτά τα παιδιά, πιο σοβαρά αυτά που έχουν διεγνωσμένο ή αδιάγνωστο σάκχαρο. Αυτές είναι και μόνο, λέει, οι κατηγορίες που καταλήγει η μελέτη, και όταν λέμε παχύσαρκο, λέμε το παιδί με δείκτη μάζα σώματος από 30 και πάνω. Συμφωνείτε? Ναι, ναι, κοιτάξτε, έτσι είναι. Γι' αυτό λέμε ότι το να εμβολιάσουμε συλλήβδη τα παιδιά, στην ουσία προσφέρουμε κάποιο κίνδυνο που έχει και το εμβόλιο για μυοκαρδίτιδες, περικαρδίτιδες κλπ. Ο οποίος είναι μάλλον μεγαλύτερος από τον κίνδυνο που έχει το παιδί να νοσήσει. Άρα κερδίζουμε λίγα περιστατικά σε σχέση με αυτά που θα χάσουμε, όχι θα χάσουμε, ότι θα πεθάνουν, που θα ταλαιπωρηθούν μέσω μιας μυοκαρδίτιδας. Ύστερα, η μυοκαρδίτιδα, λένε πολλοί, υφύεται. Υφύεται, αλλά μπορεί να αφήσει δομικές ανομαλίες στην καρδιά. Δεν είναι τόσο απλό και παροδικό το φαινόμενο της μυοκαρδίτιδας. Επομένως λοιπόν, αυτός είναι ο λόγος που θα πρέπει να διαλέξουμε ποια παιδιά θα εμβολιάσουμε, ναι, και όχι συλλήβδην. Ωραία, αλλά και για τα υπόλοιπα να πάρουμε, εγώ θα το τονίζω, μέτρα προστασίας και ως κράτος και η ατομική προστασία, γιατί μην δημιουργήσουμε και την αίσθηση ότι τα παιδιά και οι νέοι δεν θα νοσήσουν. Αυτό δεν το ξέρουμε αν δεν εξελιχθεί η πανδημία, έτσι δεν είναι? Ναι, εμείς δεν λέμε να βγούνε και να κάνουν κλάμπινγκ χωρίς
κανένα μέτρο. Το μόνο που λέμε είναι ότι τα κρούσματα πρέπει να ιχνηλατούνται, ότι πρέπει να γίνει και γονιδιωματική ιχνηλάτηση, ότι θα πρέπει το κράτος να είναι παρόν, χωρίς να, πώς το λένε, να λέει ας πούμε ότι αν εμβολιάσω είμαι εντάξει και φεύγω, και αν δεν εμβολιάσω τότε θα πρέπει να τρέχω. Δεν είναι έτσι. Το κράτος πάντα πρέπει να τρέχει στον πολίτη απ' δίπλα. Δεν απαλλάσσεται των ευθυνών του αν εμβολιάσει συλλογικά τα μικρά παιδιά. Καθόλου δεν απαλλάσσεται. Διότι μετά θα αρχίσει να μαζεύει παρενέργειες και θα αρχίσει να εξηγεί γιατί έδωσε τέτοια γενικευμένη εντολή και να μαζεύουμε τις παρενέργειες. Δεν είναι τόσο απλά. Άρα θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο το μήνυμα δημόσιας υγείας, συνολικό, για να μην έχουμε παρερμηνίες. Έτσι. Διότι εδώ δεν το λένε. Το λένε με τον τρόπο που περιγράψατε και ρωτούν εδώ πάρα πολύ. Κύριε Βλαχογιαννόπουλε, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, πέστε μας, δεν πρέπει να υπάρχει ένα καθαρό μήνυμα. Τι χρειάζεται τελικώς και για να σπάσουν οι αλυσίδες μετάδοσης και για να προσέχουμε. Σπάνε μόνο με εμβολιασμό? Όχι, δεν σπάνε, γιατί όπως είπαμε και οι εμβολιασμένοι μπορεί να νοσήσουν, έτσι δεν είναι? Άρα ο ιός κυκλοφορεί και σε αυτούς. Άρα πώς σπάνε? Σπάνε με το να σταματήσει να μολύνεται τελείως ο κόσμος. Το εμβόλιο εν μέρη δημιουργεί τέτοιες συνθήκες, αλλά εν μέρη, είπαμε, το εμβόλιο είναι σαν φάρμακο στην ουσία. Τι κάνει? Απαλύνει τις εκδηλώσεις της νόσου όταν αυτή εκδηλωθεί. Δεν μας προστατεύει 100%. Εγώ θα απαιτούσα από ένα εμβόλιο που λέει 95% προστασία, στους 100 τους 95 να μην τους ακουμπάει ο ιός καθόλου. Να φτάνει μέχρι το χείλος τους, να φτάνει μέχρι τη ρινική κοιλότητα και να σταματάει. Δεν είναι έτσι. Το εμβόλιο λειτουργεί σαν εργαλείο, λαμβανωμένου υπόψη ότι ο ιός περνάει μέσα στο σώμα μας. Άρα λοιπόν η μετάδοση καθεαυτήν σταματάει με πλήρη επιδημιολογική επιτήρηση. Υπάρχει επίσης και το long COVID, έτσι, να μην ξεχνάμε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι απλό. Πρέπει να πω ότι το long COVID δεν υπάρχουν κριτήρια ορισμού, δεν ξέρουμε πώς ορίζεται. Συνήθως υπάρχουν διαταραχές ύπνου, διαταραχές συγκέντρωσης και προσοχής και κόπωση. Αλλά δεν μπορούμε να το ορίσουμε και ούτε ξέρουμε τι προκαλεί το long COVID. Δεν μπορούμε να λέμε ότι θα εμβολιάσουμε τα παιδάκια ώστε να μην νοσήσουν και κάνουν το long COVID. Δεν είναι το long COVID έτσι μια καραμέλα που το παθαίνει ο καθένας. Το έχω ακούσει και αυτό. Πώς λέτε δεν θέλετε να εμβολιάσετε τα μικρά παιδιά αφού αν μολυνθούν θα κάνουν long COVID? Όχι, δεν τους είπε ο Θεός ότι θα γίνει long COVID ντε και καλά. Το long COVID λοιπόν πρέπει πρώτον να οριστεί επιδημιολογικά και ιατρικά, ιστοπαθολογικά αν μπορούμε. Δεύτερον, θα πρέπει να έχουμε κριτήρια τα οποία να είναι applicable σε μεγάλους πληθυσμούς. Ωραία, αφήστε τα παιδιά για τους μεγάλους, το long COVID. Δεν βλέπουμε δίπλα μας ανθρώπους... Ότι δεν μπορούν να πάνε τα πόδια τους ενώ είναι αποθεραπευμένοι. Μάλιστα, ότι έχουν αοσμία ακόμη και 7 μήνες μετά και άλλα και άλλα. Ναι, βλέπουμε. Ναι. Είναι ένα θέμα και αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Είναι ένα θέμα, απλά δεν το ξέρουμε καλά και δεν πρέπει να υπερτονίζεται για ένα λόγο, διότι δημιουργείται πολύ μεγάλος πανικός και εφαρμόζονται κυβερνητικά μέτρα μετά λόγω του πανικού. Εγώ το είπα, κύριε Βλαχογιαννόπουλε, για να μην περνάει το μήνυμα ότι να φεθούν να νοσήσουν. Δεν είναι έτσι απλό, είναι ρίσκο. Όχι, δεν θέλουμε να νοσήσει μάλιστα. Ο κόσμος. Μάλιστα. Θέλουμε να επιτηρείται ο κόσμος. Γιατί ακούω από κάποιους, εντάξει, δεν πάει έτσι, ας νοσήσουν. Το θέμα είναι. Αν νοσήσουν όμως, ελπίζω ότι με μία μετάλλαξη η οποία είναι πολύ μολυσματική και λίγο τοξική, ίσως αυτό θα είναι και η έξοδος από την πανδημία, έτσι. Πρέπει να το δούμε. Δεν σας λέω να πάνε... Δεν το ξέρουμε όμως. Να μολυνθούν. Να είστε σαφείς, γιατρέ μου, εδώ, για να μην έχουν παρεμνήσεις. Δεν το ξέρουμε ακόμη. Ευχής έργων να βγει έτσι όπως το λέτε. Δεν το ξέρεις όμως, άρα δεν παίρνεις το ρίσκο σε αυτή τη φάση. Δεν το ξέρουμε, απλώς. Πρώτον, δεν πρέπει να δημιουργείται πανικός. Μέσα στον πανικό παίρνονται μέτρα τα οποία στο τέλος διχάζουν την κοινωνία, δημιουργούν προβλήματα κλπ. Και δεύτερον, κανείς δεν είπε ότι με τον εμβολιασμό
το κράτος απεκδίεται όλων των άλλων υποχρεώσεων. Καλά, μη λέτε κανείς, γιατί το λέει το κράτος. Για πείτε μου, σας παρακαλώ, στο ερώτημα του φίλου του Ζαχάρη. Επομένως, λέει, κύριε Βλαχογιαννόπουλε, δεν είναι με την κλασική έννοια του όρου μέχρι στιγμής τα εμβόλια που ξέρουμε. Σε τι θα καθίσταται λοιπόν υποχρεωτικό κάτι που δεν είναι με την κλασική έννοια του όρου και ακόμη δεν έχει κανονική αδειοδότηση? Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Ναι, τα ξέρουμε αυτά. Συμφωνούμε ότι δεν έχει κανονική αδειοδότηση. Δεν έχουν μελετηθεί μακροχρόνιες επιπτώσεις, αλλά είπαμε ότι είναι μόνο θεωρητική η φόβη για μακροχρόνιες επιπτώσεις. Αλλά αν δεν ζήσουμε και 10 χρόνια να δούμε εμείς που εμβολιαστήκαμε τι θα πάθουμε, δεν μπορούμε να λέμε τίποτα. Σήμερα, ας πούμε, έχω δει ασθενείς, ναι, οι οποίοι είχαν παροδικές επιπτώσεις, οι οποίες θεραπεύτηκαν. Είδα όμως και ασθενή με μόνιμες επιπτώσεις. Για παράδειγμα, κόφωση, η οποία δεν γίνεται καλά με τίποτα. Και αυτός ο ασθενής δεν ήρθε κάπου αλλού, δεν πήγε στους τηλεοπτικούς αστέρες, ήρθε σε μένα, γιατί εγώ είχα μια κριτική στάση απέναντι στα εμβόλια. Δεν είπα να μην γίνει το εμβολιασμός. Δεν είπα να μην εμβολιαστούν νέοι άνθρωποι, όπως τα παιδιά μου για παράδειγμα. Τι είπα όμως? Είπα ότι πρέπει να είμαστε overcritical και να είμαστε πολύ σεμνοί απέναντι στη φύση. Έτσι λοιπόν σε μένα ήρθαν οι άνθρωποι. Δεν πήγαν στους τηλεοπτικούς αστέρες, γιατί ξέρουν ότι εγώ και τους συμμερίζουμε και το πιστεύω όταν συμβεί ένα γεγονός. 10 μέρες, 15 μέρες μετά το εμβόλιο έχει ισχυρή χρονική συνάφεια και πιθανότατα και αιτιώδη συνάφεια. Άρα λοιπόν έχουμε και μακροχρόνιες επιπτώσεις. Ναι, μην ξεχνάτε και το διοηθικό κομμάτι, έτσι, με την υποχρεωτικότητα ανοίγει ο ασκός του αιώλου για μια σειρά από άλλα θέματα που άπτονται κοινωνίας και όχι μόνο. Δεν είναι έτσι απλό. Ναι. Πόση. Πάμε σε ειδικές ομάδες μπορεί να το περάσει η κυβέρνηση ως πολιτική επιστράτευση. Όχι ότι και αυτό είναι πολύ καλό, αλλά μπορεί να το περάσει έτσι, ότι δεν είναι συλλήφθη μια υποχρεωτικότητα. Ναι. Αλλά είναι, μπορεί να το πει έτσι, το οποίο δικαιολογείται πιθανώς και από το Σύνταγμα. Για πάμε αλλά τώρα. Είναι δύσκολα θέματα. Επειδή έχω βροχή ερωτημάτων. Κύριε Βλαχογιαννόπουλε, λέει χθες η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, η κυρία Θεοδωρίδου, αναγκάστηκε να παρέμβει γιατί Γενικός Γραμματέας Υπουργείου είπε ότι όσοι έχουν ανοσία από φυσική λοιμόξη στα τέλη του 20, κακώς ακύρωσαν και τα δύο ραντεβού, δεν χρειαζόταν μία δόση αλλά δύο. Παρενέβη λοιπόν η κυρία Θεοδωρίδου και είπε: το πρωτόκολλο δεν έχει αλλάξει. Είτε 8 μήνες έχεις νοσήσει και έχεις ανοσία από φυσική λοίμωξη, είτε 6, ισχύει το ίδιο. Μία δόση μετά από 6 μήνες. Εσείς λέει τι λέτε? Κοιτάξτε να δείτε. Στην ουσία όλα αυτά στηρίζονται σε gut feeling, σε υπόνοιες οι οποίες αναπτύσσονται με βάση τις θεωρίες της ανοσολογίας. Μία δόση πιθανότατα είναι αρκετή, διότι ξέρουμε από μελέτες ότι και αυτοί που νόσησαν πολύ ήπια έχουν φοβερή ανοσολογική μνήμη, έχουν φτιάξει κύτταρα μνήμης. Δεν νομίζω ότι πρέπει να τσακωνόμαστε για αυτά. Ας αφήσουμε το πρωτόκολλο ως έχει και να μελετάμε τους ασθενείς. Οι οδηγίες επιτροπής λένε για μία δόση, πρέπει να θυμίσω, γιατί ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου είπε χθες να κάνουν δύο, όσοι είναι 8 μήνες. Και αναγκάστηκε η κυρία Θοδωρίδου να πει: με συγχωρείτε, υπάρχει παρανόηση. Μία δόση, ναι, είπαμε. Μία δόση. Μάλιστα. Εγώ, με βάση την ανοσολογία που ξέρω, νομίζω μία δόση τους καλύπτει αυτούς. Πρώτον. Και δεύτερον, θα έλεγα το εξής. Όλες αυτές οι διεκτίβες βγαίνουν γιατί κάποιοι κάνουν μελέτες. Γιατί όχι στην Ελλάδα? Δηλαδή, να μας πει η κυρία Θεοδωρίδου ότι έχουμε επιλέξει νοσήσαντες και τους κάναμε μία δόση. Και είδαμε ότι παραμένει μια ισχυρή αντισωματική απόκριση. Καλά το λέτε, γιατί υπάρχουν και μελέτες που λένε ότι δύο δόσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Εδώ η Pfizer ετοιμάζεται για τρίτη δόση. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Κοιτάζοντας εμείς μια μικρή γκάμα φυσιολογικών ατόμων, μεταξύ αυτών είναι και αρκετοί γιατροί, αλλά όχι μόνο γιατροί, κοιτάζουμε ότι έχουν πολύ ισχυρές απαντήσεις με το εμβόλιο. 6 μήνες μετά ισχυρές απαντήσεις και εξουδετερωτικά αντισώματα. Εγώ θα έλεγα... Στο Ισραήλ ισχύει αυτό? Δεν τα ξέρω τώρα αν ισχύει στο Ισραήλ. Εγώ ξέρω ότι εμείς έχουμε ισχυρές αντισωματικές. Πέφτουν σταδιακά, αλλά παραμένουν ισχυρές 6 μήνες μετά. Μάλιστα, να κάνω μια πονηρή ερώτηση. Εγώ, ναι. Μήπως συστήνει η Επιτροπή μία δόση εμβολιασμού
μετά την φυσική λίμωξη και την ανοσία επειδή δεν έχουμε πάρκια εμβολίων? Δεν το ξέρω, αλλά όλες οι χώρες αυτό κάνουν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει χώρα η οποία συστήνει δύο δόσεις. Σας λέω γενικά ότι αν δώσεις δύο boosts μετά τη λίμωξη, όντως θα κάνεις υψηλότερο τίτλο αντισωμάτων. Αλλά τον έχουμε ανάγκη. Αν με ένα boost το καταφέρουμε, δεν χρειάζεται δεύτερο. Μάλιστα. Η Νικολέτα, κύριε Βλαχογιαννόπουλε, μπορεί κάποιος να μου πει υπεύθυνα, άλλα μου λέει ο ένας γιατρός, άλλα μου λέει ο γιατρός σε εμβολιαστικό κέντρο, άλλα μου λέει ο προσωπικός γιατρός. Είμαι έγκυος. Εμβολιάζομαι τελικώς ή όχι? Κοιτάξτε, υπάρχει μια μεγάλη μελέτη όπου συνέκριναν τις αποβολές και άλλες unwanted, δηλαδή μη αναμενόμενες και όχι καλές εκβάσεις της εγκυμοσύνης μετά το εμβόλιο αυτό, mRNA εμβόλια κυρίως, και τις εκβάσεις αντίστοιχης μεγάλης ομάδας, χιλιάδες γυναικών, πριν από το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Δεν υπήρχαν διαφορές στα ποσοστά. Αυτό είναι μια μεγάλη μελέτη, μεγάλη, πραγματικά μεγάλη, από την Ιαπωνία, και νομίζω ότι μας αποδεικνύει ότι το εμβόλιο δεν έχει ανεπιθύμητες ενέργειες που θα κάνανε το εμβόλιο τοξικό για τις εγκύους. Απέναντίας, πολλές έγκυοι, η ίδια η εγκυμοσύνη, είναι παράγοντας κινδύνου για κακές εκβάσεις μετά από λίμωξη. Και επομένως εισηγήθηκαν διεθνείς επιτροπές να εμβολιάζονται οι έγκυοι χωρίς να φοβόμαστε αποβολές. Πάντως, άρα θα έλεγα στην κυρία να εμβολιαστεί. Πάντως, γιατρέ μου, με συγχωρείτε, είστε ένας από τους κορυφαίους στην ανοσολογία. Θυμάμαι τι είπε και ο κ. Γιαννακάκης από τη Ρώμη, τα βιβλία Βλαχογιαννόπουλου είναι Ευαγγέλιο. Με συγχωρείτε, δεν το λέω για εσάς. Η επιστημονική κοινότητα για μένα θα έπρεπε να είναι εξαιρετικά πιο προσεκτική και σε αυτό και στο αν ο από φυσική λίμωξη ανοσίας κάνει μία ή δύο δόσεις με μελέτες. Διότι άλλοι λένε δύο, άλλοι λένε μία. Εγώ βλέπω ότι οι επιστήμονες είναι λιγάκι ελαφρά την καρδιακή. Είναι προτιμότερο να προστατεύονται οι έγκυες. Καλά το λέτε. Λέει εδώ Σπύρος, ρωτήστε τον κύριο καθηγητή, ο κορονοϊός μπορεί να ενεργοποιήσει υιογενή θυροειδίτιδα που είναι ανενεργή? Ναι, μπορεί. Ναι. Όλοι οι ασθενείς που έχουν λίμωξη από κορονοϊό είναι γεμάτοι αυτοαντισώματα κατά θυροειδούς. Μάλιστα. Ο Δημήτρης, γιατί λέει αμέσως μετά τον εμβολιασμό, αν το ξέρει ο κύριος καθηγητής, αναπτύσσονται IgA και IgA ανοσοσφαιρίνες και όχι IgM? Όχι IgM. Ναι. Γιατί? Ναι. Είναι ωραία ερώτηση. Γιατί πιθανότατα η πρωτεΐνη ακίδα έχει cross reaction με άλλες πρωτεΐνες ακίδες άλλων κορονοϊών με τους οποίους έχουμε εμβολιανθεί στο παρελθόν. Επομένως αυτό είναι και μια πολύ ισχυρή ένδειξη για ανθρώπους οι οποίοι αντιμάχονται το εμβολιαστικό πρόγραμμα και πούνε μην κάνεις τίποτα ρε παιδάκι μου. Έχεις διασταυρούμενη ανοσία με την ανοσία που έχεις αναπτύξει τα προηγούμενα χρόνια όταν μολυνώσουν από κορονοϊούς του ανώτερου αναπνευστικού. Μην κάνεις τίποτα. Δεν νομίζω βέβαια ότι αυτό από μόνο του σαν έβριμα είναι τόσο ισχυρό. Αλλά θέλω να πω στο φίλο ότι εγώ που μιλάω με βάση αυτά που διαβάζω και με την εμπειρία μου, ξέρω πολύ περισσότερα πράγματα που θεμελιώνουν θεωρητικά μια άρνηση στο εμβόλιο. Ξέρετε όμως, δεν έχω πιστεί από όλα αυτά γιατί βλέπω θανάτους. Εάν είχαμε τόσο καλά διαπιστωμένη, διασταυρούμενη ανοσία, δεν θα έπρεπε να πεθαίνε σαν τα κοκορόπλα οι γέροι, ας πούμε και οι γέροι. Ούτε θα έπρεπε να μπαίνουν οι μεσήλικες στις μονάδες. Άρα λοιπόν θα έλεγα στο φίλο, είναι πάρα πολύ ισχυρή ένδειξη εναντίον του εμβολίου, αλλά δεν είναι απόλυτη ένδειξη. Για παράδειγμα, ξέρει αυτός μήπως δεν είναι καλά τα assays, η μέθοδοι που έχουμε για να ανιχνεύσουμε IgM responses? Δεν είναι καλές. Έτσι, γι' αυτό το λόγο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πιο πολυτεχνικό πρόβλημα και λιγότερο πρόβλημα ουσιώδους ανοσολογίας. Γνωρίζω όμως το πρόβλημα, το γνωρίζω αυτό που λέει ο φίλος. Στο φίλο μου το Ροδίτη, το Γιάννη, από τη Ρόδο δηλαδή, αν μπορείτε να απαντήσετε, αν είστε έτοιμος,
Ρωτήστε, λέει, τον κύριο Βλαχογιανόπουλο, υπάρχει κάποιο εμβόλιο που θα το συνέστηνε περισσότερο για άτομα ηλικίας μέχρι 25 ετών από τα άλλα? Ναι, τα δύο mRNA που είναι διαθέσιμα. Μάλιστα. Επίσης, κανένα άλλο εμβόλιο, ούτε το Johnson θα ήθελα. Με μισό, με προλάβατε τώρα. Ακούστε, έρχεται η είδηση από το FDA. Ξέρω ότι τα διαβάζετε. Η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων προειδοποίησε χθες το απόγευμα για αυξημένο κίνδυνο εμφάνιση του συνδρόμου Guillain-Barré, σπάνια νευρολογική διαταραχή, που σχετίζεται με τη χορήγηση του εμβολίου Johnson & Johnson κατά της COVID. Οι αξιωματούχοι υγείας του FDA εντόπισαν 100 αναφερόμενες περιπτώσεις ατόμων που εμφάνισαν το σύνδρομο Guillain-Barré από τις σχεδόν 12,5 εκατομμύρια δόσεις του μονοδοσεδικού εμβολίου. Καταλήγουν βέβαια ο FDA ότι τα ωφέλη του εμβολίου υπερτερούν των κινδύνων. Για να το πεις αυτό θα πρέπει να δούμε πόσα άτομα διασώζονται από θάνατο ή από σοβαρές εκβάσεις του COVID με τις 12,5 εκατομμύρια δόσεις σε νέα άτομα. Μην το λένε έτσι γενικά και αόριστα, τα ωφέλη υπερτερούν των κινδύνων. Εν όψη της συνεντεύξεώς μας σήμερα, καθόμουν και εγώ να διαβάσω ποσοστά. Δεν έχω δει πουθενά. Δεν έχω δει να μας πούν πόσο τα 100 προφυλάσσει πραγματικά ή 12 εκατομμύρια δόσεις στα παιδιά από θάνατο ή από σοβαρές παρενέργειες της νόσου COVID. Κοιτάξτε, είναι πολύ καλό καραμέλα αυτό. Θέλω να δω δεδομένα. Αν δεν δω δεδομένα, όπως έλεγα και σε κάποια άλλη συνέντευξη, αν δεν δω να μετράνε αναδόσεις, ανά αριθμό δόσεων, μυοκαρδίτιδες στα νέα παιδιά, δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Διότι πιστεύω ότι οι μυοκαρδίτιδες είναι περισσότερες από τα παιδιά που θα διασώζαμε με τις αντίστοιχες δόσεις εμβολίων. Μάλιστα. Και το τελευταίο ερώτημα για σήμερα, σας κουράσαμε βέβαια. Φαίνεται ότι είναι φαινομενικά άσχετο και ασύνδετο. Όμως είστε καθηγητής ανοσολογίας και έχει ενδιαφέρον. Κύριε Βλαχογιανόπουλε, λέει, φέτος η συντριπτική πλειοψηφία, εννοεί βεβαίως το 2021, εμβολιάστηκε κατά της γρίπης. Θέλετε κάτι, ο τρόμος, ο πανικός, η προφύλαξη, σχεδόν την εξαφανίσαμε τη γρίπη. Πώς θα φτιάξουμε το εμβόλιο της γρίπης με τα νέα στελέχη, αφού δεν έχουμε καν πληθυσμό με γρίπη να παρατηρήσουμε τι επιπλέον χρειάζεται? Εντάξει, όπως ξέρετε τα εμβόλια της γρίπης, κοιτάζουμε τα στελέχη του προηγούμενου έτους και τα μαζεύουμε αυτά τα στελέχη και φτιάχνουμε... Ναι, αλλά τώρα το προηγούμενο έτος δεν έχουμε. Αυτό λέει το... Εντάξει, εγώ δεν είμαι ειδικός σε αυτά. Ναι. Του προηγούμενου έτους θα κοιτάξουμε βέβαια, αφού τα στελέχη αυτά... ξέρετε ότι και τα μέτρα ατομικής προστασίας και το εμβόλιο που δόθηκε κάπως μείωσε τα περιστατικά γρίπης. Νομίζω ότι η γρίπη άλλο περιμένεις, άλλο στοχεύεις και άλλο σου έρχεται, γιατί έχει 6 κομμάτια RNA ή 8 τα οποία μεταξύ τους μπερδεύονται, μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους και να φτιάξουν καινούργια γονίδια, τόσο καινούργια, αυτό λέγεται antigenic shift, ενώ ο κορονοϊός που έχει ένα μονήρες RNA κάνει antigenic drift, πολύ λιγότερη δηλαδή αλλίωση στην πρωτεΐνη ακίδα και σε όλες τις πρωτεΐνες του. Έτσι δεν μπορώ να σας πω τι θα κάνουμε με τη γρίπη. Η γρίπη είναι ενδημική, θα παραμένει ενδημική. Τα εμβόλια έχουν 50%, δεν έχουν παραπάνω επιτυχία. Ναι, αλλά επομένως... μισό. Επειδή και η COVID δεν είναι γρίπη, αυτό είναι δεδομένο μετά από 18 μήνες, είναι δεδομένο. Απ' την άλλη, επειδή το εμβόλιο είναι διαφορετικό ακόμη και από εκείνο της γρίπης, δηλαδή το εμβόλιο της γρίπης σε προφυλάσσει παντελώς και όχι μόνο από τις βαριές μορφές, αλλά σταματάει και τη μετάδοση, με το δεδομένο αυτό και επειδή απ' την άλλη δεν είναι υποχρεωτικό της γρίπης, μπορείτε να μου πείτε με ποια λογική θα επιβάλλουμε τον εμβολιασμό για την COVID υποχρεωτικό, δηλαδή όταν ακόμη και της γρίπης δεν είναι υποχρεωτικό, εδώ πώς θα το κάνουμε υποχρεωτικό? Εγώ δεν σας μίλησα για υποχρεωτικότητα. Ρωτάω. Για μη υποχρεωτικότητα πρώτον το κρατούμενο. Δεύτερον, κοιτάξτε να δείτε, οι επιπτώσεις οι τελικές στην υγεία του πληθυσμού είναι αυτές που θα καθορίσουν εάν μια κυβέρνηση το κάνει υποχρεωτικό. Θέλω επίσης να πω δύο λόγια ότι... Συγγνώμη, άμα δεν κόβεις τη μετάδοση, γιατί της γρίπης σταματάει τη μετάδοση, αλλά υποχρεωτικό δεν είναι. Δεν σταματάει, νοσούν οι άνθρωποι. Ένα 10%, αλλά σταματάει τη μετάδοση όμως. Έτσι δεν είναι? Αλλιώς γιατί το κάνουμε? Σταματάει τη μετάδοση.
σταματάει τη μετάδοση. Η γρήπη πάντα υπάρχει. Αν σταματούσε τη μετάδοση, του χρόνου δεν θα είχαμε καθόλου γρήπη. Άρα υπάρχουν θύλακες της κοινωνίας. Μα είδατε φέτος γρήπη, αυτό σας λέω. Καταλάβατε. Γρήπη, να σας πω κάτι. Επειδή τα νοσήματα που θα μπορούσαν να ήταν γρήπη δεν τα έχω μελετήσει, δεν τα ξέρω. Δεν είδα στατιστικές δηλαδή. Όχι, νομίζω το καταλάβατε κι εσείς και εγώ. Γιατί ακούω πολλούς που λένε, μα δεν κάνεις κάθε χρόνο το εμβόλιο της γρήπης που έχει αποτελεσματικότητα 50-60. Ναι, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό. Να τα λέμε όλα. Δεν θέλουμε να είναι υποχρεωτικά. Τελευταίο ερώτημα από μάνα. Ρωτήστε σας παρακαλώ τον κύριο Βλαχογιαννόπουλο. Τα παιδιά μου, και φαντάζομαι λέει και κάποιον άλλον μανάδων, έχουν ιστορικό μυοκαρδιοπάθειας. Κάνουν εμβολιασμό? Κανένα παιδί κάτω από τα 20 δεν πρέπει να κάνει εμβολιασμό. Με τα 20 και 30, μόνο αν το lifestyle θα τα φέρει σε στενή επαφή με πολύ κόσμο. Να δουλεύουν σε συγκοινωνίες, να δουλεύουν στο λιανεμπόριο, να πάνε φαντάρι. Δεν σημαίνει ότι αν έχουν μυοκαρδιοπάθεια από άλλο γενετικό λόγο θα κάνουν και μυοκαρδίτιδα. Αλλά κανένα παιδί κάτω από τα 20 και μεταξύ 20 και 30 επιλεγμένα με βάση το lifestyle, θα έλεγα στην κυρία, και να μην φοβόνται. Μάλιστα.